Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Σήμερα στο With Love Αποστολία ξεκινάμε με τον πιο όμορφο και ξεχωριστό τρόπο, που δεν είναι άλλος από μια βάπτιση που μας έχει κλέψει κυριολεκτικά την καρδιά. Στη συνέχεια και παραμένοντας στον κόσμο της βάπτισης, βλέπουμε την κοινωνική και ψυχολογική της διάσταση, που πραγματικά οφείλεις να γνωρίζεις, αλλά και την Πασχαλία Τσιούλκα που μας φέρνει για τα καλά τον αέρα της άνοιξης, με τον μπόχο να αποτελεί τη νέα τάση σε γάμο και βάπτιση. Αργότερα μαθαίνουμε τα πάντα για το βαπτιστικό σταυρό, το μεγαλύτερο σύμβολο κάθε μυστηρίου, ενώ το επόμενο μας θέμα είναι στα μεγάλα παιδιά, αφού βλέπουμε την εξέλιξη των αγαπημένων μας παιχνιδιών τα τελευταία 100 χρόνια. Έπειτα, σειρά έχει η Piper, το αριστούργημα της Pixar, που το νόημα και τα μηνύματα που μεταδίδει θα σε γεμίσουν μοναδικά συναισθήματα. Αργότερα, η αγαπημένη μας Φούλα μας βοηθά να εισβάλλουμε στον κόσμο της ομορφιάς, δείχνοντάς μας ένα χτένισμα στο οποίο δεν μπορείς να αντισταθείς. Και κάπως έτσι, σειρά έχουν τα 16 ομορφότερα αλλά γκαρσόν κουρέματα όλων των εποχών. Για το τέλος, η γλυκιά Μαρία Μπαδέκα απαντά στο ερώτημα για το εάν τελικά συμβαδίζει η ηλικία του δέρματός μας με τη γενετική μας ηλικία, ενώ τα 30 διακριτικά μακιγιάζ από την εβδομάδα υψηλής ραπτικής στο Παρίσι για τη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2017 μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα. Η σημερινή εκπομπή είναι γεμάτη και τα έχει όλα. Καλώς ήλθες στον κόσμο του With Love Αποστολία. Χαίρετε! Είμαι η Αποστόλη Ελευθερίου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή που με τόσο αγάπη έχετε όλοι αγκαλιάσει. Σας έχω αναφέρει στο www.gamosmas.gr, στείλει κοινωνικά και ειδικά στα Real Events μπορείς να βλέπεις άρθρα με πραγματικούς γάμους και βαπτίσεις. Κάθε γάμος εκεί είναι μια μοναδική ιστορία. Και όλη η ομάδα www.gamosmas.gr φροντίζει να την αναδείξει με τη λάμψη που της αντιστοιχεί. Εάν επιθυμείς να δημιουργήσουμε ένα άρθρο και για το δικό σου γάμο ή τη βάπτιση του παιδιού σου, μπορείς να στείλεις μήνυμα στη σελίδα του Facebook www.gamosmas.gr και η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σου. Κάπως έτσι συνέβη και με τους σημερινούς μας πρωταγωνιστές. Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Η αγάπη μας για τις βαπτίσεις είναι μεγάλη και αυτό το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Ιδίως όταν πρόκειται για όμορφες και ξεχωριστές βαπτίσεις όπως η σημερινή, τότε το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο. Κάπως έτσι συνέβη και με τη σημερινή βάπτιση, με πρωταγωνιστές που μας εντυπωσίασαν και μας εξέπληξαν με τις ιδιαίτερες επιλογές τους. Άλλωστε, η θάλασσα και τα επακολουθά της πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης για κάθε βάπτιση. Τα χρώματά της, τα μοναδικά υλικά της και κυρίως η άβρα της είναι τα βασικά συστατικά που επισφραγίζουν και το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα. Έτσι έγινε και στη βάπτιση του μικρού Ευθύμη. Οι γονείς του, Βάση Ανδριοπούλου και Χριστοζήκος, μαζί με τους νονούς Δήμητρα Πάντσιου και Απόστολο Τασκούδη, τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016, δεύτερη μέρα του Πάσχα, υποδέχτηκαν την άνοιξη κάνοντας τη βάπτιση του μικρού Ευθύμη με τον καλύτερο τρόπο. Το μυστήριο έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην πόλη των Σερών και η έκπληξη που περίμενε τους καλεσμένους ήταν μοναδική. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο γιατί το βίντεο που ετοίμασε το φωτογραφείο PhotoClick τα λέει όλα. Thank you.
θείο της βάπτισης είναι μία από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που βιώνει για πρώτη φορά γονείς και νονοί. Για να είναι όμως πραγματικά η πιο ευχάριστη και ουσιαστική εμπειρία για όλους, ετοιμάσαμε για εσάς ένα θέμα που αναδεικνύει αυτό το μυστήριο όχι μόνο από την κοινωνική, αλλά και την ψυχολογική του διάσταση. Πάμε να το δούμε. Για να γίνει η εμπειρία της βάπτισης πιο ευχάριστη και ουσιαστική για όλους, πρέπει πρώτα οι γονείς που πρόκειται να βαπτίσουν το παιδί τους να δουν τον κόσμο μέσα από τη δική του ματιά. Η βάπτιση έχει μελετηθεί κατά καιρούς από επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών πεδίων, όπως η ανθρωπολογία. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με την ψυχολογική διάσταση του μυστηρίου της βάπτισης, ευαισθητοποιώντας έτσι τους γονείς στον τρόπο με τον οποίο βιώνει το παιδί την εμπειρία αυτή. Από ανθρωπολογικής άποψης, λοιπόν, η βάπτιση είναι μια θρησκευτική τελετουργία που σηματοδοτεί το πέρασμα του βρέφους από την οικογένεια στην κοινωνία. Το τελετουργικό της βάπτισης βασίζεται σε συλλογικούς συμβολισμούς όπως αυτοί ορίζονται από τη χριστιανική παράδοση. Επίσης, συμβολίζει την επιθυμία των γονιών να εντάξουν το παιδί τους στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Η βάπτιση συνδέει συμβολικά το παρόν με το παρελθόν, το μέσα με το έξω, την οικογένεια με την κοινωνία, το γνωστό και το οικείο με το άγνωστο και το ξένο. Οι γονείς, μέσα από αυτήν την τελετουργία, παρουσιάζουν στον κόσμο το παιδί και στο παιδί τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για μια πράξη παρουσίασης υψηλής συμβολικής σημασίας. Από ψυχολογικής άποψης τώρα, η βάπτιση αποτελεί για το παιδί μια έντονη διαδικασία. Είναι λοιπόν σημαντικό οι γονείς να φροντίζουν ώστε το παιδί τους να αισθάνεται ασφαλές. Η βάπτιση του παιδιού είναι καλό να γίνεται μετά τον ένατο μήνα, καθώς τότε το παιδί έχει πλέον κατακτήσει τη δυνατότητα να διακρίνει τα σημαντικά και αυτοπρόσωπα. Πριν από την ηλικία αυτή, αλλά κυρίως κατά τον 8ο μήνα της ζωής, η επαφή με μια οικία σε αυτοπρόσωπα μπορεί να δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια στο παιδί. Μετά τον ένατο μήνα, το παιδί έχει πλέον κατακτήσει τη μονιμότητα του αντικειμένου και βιώνει λιγότερο απειλητικά την επαφή με το πρόσωπο του ιερέα αλλά και τον παρισταμένο στη βάπτιση. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή αφορά στην προετοιμασία του παιδιού. Σύμφωνα με αξιόπιστες παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις, οποιοδήποτε χειρισμός γίνεται στο σώμα του παιδιού πρέπει να το ανακοινώνεται. Έτσι, κατά τη διάρκεια της βάπτισης, κάθε πράξη που γίνεται στο σώμα του παιδιού πρέπει να εξηγείται στο παιδί προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, τώρα θα σου βγάλουμε τα ρούχα, τώρα θα σε πάρει στα χέρια του παπάς. Δεν πρέπει το παιδί να υφίσταται τη διαδικασία της βάπτισης, αλλά να συμμετέχει σε αυτήν στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Καλό είναι μάλιστα να πηγαίνουν οι γονείς με το παιδί στην εκκλησία τις ημέρες που προηγούνται της βάπτισης, ώστε να εξοικειωθεί με το χώρο αλλά και με το πρόσωπο του ιερέα. Τα παιδιά στην ηλικία αυτή κατανοούν πολλά πράγματα που τα αφορούν και είναι σε θέση να επεξεργαστούν αυτό που τους συμβαίνει, αρκεί αυτό να εκφράζεται με λόγια. Οι γονείς δεν πρέπει να φοβούνται να μιλούν στο παιδί, καθώς ο λόγος το βοηθάει να επεξεργαστεί αυτό που του συμβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, η σημαντική αυτή εμπειρία γίνεται πιο ευχάριστη τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς. Λένε πως η άνοιξη είναι η ομορφότερη εποχή του χρόνου. Η ίδια, έχοντας μπει για τα καλά πλέον, δίνει τη σκυτάλη της στο γλυκό καλοκαίρι. Και κάπως έτσι, όλοι ετοιμάζονται για τις βαπτίσεις και τους γάμους του καλοκαιριού. Την άνοιξη, ασφαλώς, όλα είναι πιο όμορφα, πιο αέρινα, πιο λουλουδένια και πιο σικάτα. Το Boho Chic Style, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τις φετινές τάσεις στην οργάνωση ενός γάμου ή μιας βάπτισης. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, η Πασχαλία Τσιούλκα, υπεύθυνη του Γραφείου Οργάνωσης Εκδηλώσεων Ιάδες, μας προτείνει να υιοθετήσουμε αυτή την απόλυτη τάση για το φετινό καλοκαίρι. Η Boho Διακόσμηση περιλαμβάνει ιδέες για ένα γάμο ή μια βάπτιση με πολύχρωμα λουλούδια, από τριαντάφυλλα, λευκές ανεμόνες, κοραλί πεόνιες και λουλούδια του αγρού, όπως το χαμομήλι αλλά και γενικότερα φλωράλ σχέδια που θυμίζουν ανοιξιάτικη μέρα, περίτυχνες μπομπονιέρες με φλωράλ σχέδια και μποέμ φτερά, χρυσόσκονες αλλά και το φανταστικό candy bar με cupcakes, μπισκότα που μπορούν άνετα να σταθούν τόσο σε ένα γάμο όσο και σε μια βάπτιση. Εκτός όμως από το χαρούμενο Boho θέμα για γάμο, η
βάπτιση που θα ξεχωρίσει φέτος. Πρωταγωνιστής είναι και ο ξεχωριστός νιουντ γάμος με πλέξη χρυσού. Η λάμψη τους θα δώσει φως στη φυσική ομορφιά του χώρου και να είστε σίγουρες ότι περισσότεροι θα μείνουν έκπληκτοι εάν και το νηφικό σας κυμαίνεται στην ίδια χρωματική παλέτα με τη γενικότερη διακόσμηση. Φυσικά δεν χρειάζεται να χώνεστε καθώς με ένα ραντεβού σας στο κατάστημα Ιάδες και με την πολύτιμη βοήθεια της Πασχαλίας του Σκιούλκα θα καταλήξετε στον ιδανικό συνδυασμό και όλα θα είναι όπως ακριβώς θα είχατε φανταστεί. Just dream it. Ο πιστικός σταυρός είναι το σύμβολο που θα σφραγίσει τη βάπτιση του παιδιού σας. Πρόκειται για το κόσμο που θα έχει παντοτινή διάρκεια και αξία στον χρόνο. Το κόσμο αυτό που θα περαστεί στο λαιμό του μωρού δεν είναι άλλο από το βαπτιστικό σταυρό και όπως καταλαβαίνετε η σημασία του δεν είναι απλά μεγάλη αλλά ουσιαστική. Οι αρμοδιότητες του νονού ή της νονάς αντίστοιχα είναι πολλές. Μία από αυτές και μάλιστα πολύ σημαντική είναι και ο βαπτιστικός σταυρός. Πρόκειται για έναν απόσπαστο κομμάτι της βάπτισης, σφραγίδα της χριστιανικής πίστης. Το βαπτιστικό σταυρό τον φοράει ο νονός ή η νονά στο παιδί, αφού βγει από την κολυμπήθρα και ντυθεί με τα βαπτιστικά ρούχα. Στο εργαστήρι Χρυσοχοΐας Καριώτης Κωνσταντίνος, λοιπόν, υπάρχουν φυσικά πολλοί βαπτιστικοί σταυροί για να διαλέξετε. Η ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων και στυλ που θα συναντήσετε θα σας εκπλήξει. Με μια βόλτα σας στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Καριώτης Κωνσταντίνος, το οποίο θα βρείτε στην οδό Ανατολικής Θράκης 5 και στο τηλέφωνο 2321-064-010 ή στο 697-9341-723, αλλά και στη σελίδα στο Facebook Καριώτης Κωνσταντίνος, θα βρείτε σίγουρα το βαπτιστικό σταυρό που έχετε φανταστεί και φυσικά σε πολύ καλές τιμές. Θα πάμε πολύ. Έχουμε σπαταλήσει τελείωτες ιστορίες μαζί τους και γι' αυτό όταν βρίσκονται και πάλι στο δρόμο μας, μας γεννούν μοναδικά συναισθήματα και μας κάνουν να νιώθουμε και πάλι παιδιά. Για το λόγο αυτό, το επόμενο θέμα είναι αφιερωμένο στα μεγάλα παιδιά. Τα παιχνίδια αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι των παιδικών μας χρόνων. Μικροί και μεγάλοι, έχουμε μεγαλώσει με αυτά. Ήταν το αντικείμενο που μας κρατούσε συντροφιά. Μας μάθαινε να συμβιβαζόμαστε, να κερδίζουμε ή να χάνουμε, να μοιραζόμαστε και να χαρίζουμε. Όλα αυτά μόνο μέσα σε ένα αντικείμενο. Πλήθος ερευνών έχουν ασχοληθεί μαζί τους, προσπαθώντας να εξηγήσουν τη μεγάλη σημασία και αξία τους. Καθώς όμως τα χρόνια περνούν και οι εποχές αλλάζουν, τα παιχνίδια έχουν επίσης εξελιχθεί. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε την εξέλιξη των παιχνιδιών τα τελευταία 100 χρόνια μέσα από ένα βίντεο. Πιστέψτε μας, το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλα τα μεγάλα παιδιά και που ξέρεις, μπορεί να βρεις και το δικό σου αγαπημένο μέσα σε αυτό. Ας το απολαύσουμε.
επόμενο βίντεο που ακολουθεί είναι ένα λιγόλεπτο animation που κέρδισε το Oscar στην κατηγορία μικρού μήκους και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τα μηνύματα όπως και το νόημά του είναι αντεφισβήτα μεγάλα, όπως θα καταλάβεις αμέσως τώρα. Η νέα μικρή μήκους ταινία, κινουμένο σχεδίων της Pixar, του θαυματουργού animation studio της Disney, ονομάζεται Piper. Η Piper είναι ένα μικρό πεινασμένο θαλασσοπούλι που μαθαίνει να ξεπερνά το φόβο της για τη θάλασσα, ώστε να καταφέρει να βρίσκει μόνη της φαγητό. Είναι αδιαφυσβήτητα άλλη μια υπέροχη ταινία μικρού μήκους από την Pixar. Δείτε τις περιπέτειες της Piper σε αυτήν την αξιολάτρευτη μικρή ταινία που έφτασε μέχρι την πεντάδα των υποψηφιοτήτων για το φετινό Oscar μικρού μήκους animation. Στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να θέσουμε και πάλι στο επίπεδο γυναική ομορφιά. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Φούλα με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα πολύτιμα μαλλιά σου.
Το top beauty trend της άνοιξης είναι διαφυσβήτητα το natural look και φυσικά δεν ισχύει μόνο στο μακιγιάζ, όπως κρατάμε σε φυσικούς γήινους τόνους στο make-up και αποφεύγουμε τις υπερβολές. Σε ανάλογο ύφος πρέπει να κινηθούμε και στα μαλλιά μας, διατηρούμε τα περίτεχνα πιασήματα και τον μερικό όγκο στα μαλλιά μας, κάνουμε focus στην ενυδάτωση για να έχουν μια φυσική αέρινη κίνηση και να είναι λαμπερά. Το φυσικό look έχει την τιμητική του για το 2017 και με τη βοήθεια της φούλας το υιοθετούμε με κάθε τρόπο. Πιο συγκεκριμένα σήμερα η φούλα, με τη βοήθεια της Κατερίνας, μας δείχνει το επόμενο χτένισμα που σίγουρα πρέπει να κάνεις στα μαλλιά σου. Ας σας απολαύσουμε! Η Κατερίνα μας έχει μαύρη βάση και έχουμε όμως ένα έντονο μοβ χρωματάκι στη φράντσα και μερικά φλασάκια στα πλαϊνά. Δηλαδή, οτιδήποτε χτένισμα και να κάνει, θα φανούν ιδιαίτερα. Δηλαδή, είτε ψηλά είτε χαμηλά, αυτά τα μοβ τα κομμάτια, με την κίνηση και μόνο, φαίνονται και κινούνται μέσα στον αέρα, στον αέρα της κίνησης. Και σήμερα θα κάνουμε στην Κατερίνα ένα λίγο πιο ανοιξιάτικο χτένισμα, με κάποια πλεξουδάκια που να μοιάζει λίγο ελαφρώς πιο ροκ, αλλά στην περίσταση της άνοιξης, γιατί σιγά σιγά μας μπαίνει και η άνοιξη. Η διαδικασία ξεκινάει πάντα από την ποιότητα και το αρχικό το χρώμα της τρίχας. Φυσικά, βέβαια, με τη συζήτηση επάνω στην πελάτησα, ρωτάμε τι θέλει, τι αποτέλεσμα ζητάει, πώς το φαντάζεται και από εκεί και πέρα είναι η σειρά δική μας. Βλέπουμε την ποιότητα της τρίχας, βλέπουμε τι περιθώρια με αφήνει αυτή η ποιότητα της τρίχας να κάνω τις αλλαγές που θέλει. Αν θα χρειαστεί, θα κάνουμε και το τεκαπάς. Βέβαια, τώρα πάντα είναι το τεκαπάς πολύ πιο ασφαλές, λόγω υπάρχουν κάποια προϊόντα που μπαίνουν μέσα στο τεκαπάς, που συμπληρώνεται μέσα και η ασφάλεια της τρίχας είναι πάνω από όλα μετά. Δεν σπάει, δεν ταλαιπωριέται και κάνουμε κάποιες αλλαγές πολύ πιο έντονες που πριν δεν θα μπορούσε να τις κάνεις. Στην Κατερίνα έχουμε χρησιμοποιήσει βέβαια τη βάση τη μαύρη, της L'Oréal, τον Άσο, και όμως τα μοβ τα φρασάκια που έχουμε μεταχειριστεί είναι της εταιρείας Goldwell, που κάνει καταπληκτικές αποχρώσεις της Pop και είναι πάρα πολύ τέλεια, δηλαδή και είναι και αντοχής χρώματα αυτά. Βέβαια γίνεται μια ξεβαφή, πρέπει να το κάνει σε ανοιχτό χρώμα βάση για να γίνει όσο πιο δυνατόν έντονα. Έχει τη διαιτεότητα ότι ξεπλένονται κάποια στιγμή αυτά, αλλά μετά τα κάνεις ξανά από την αρχή γιατί δεν περιέχουν αμμονία 0%. Αν είναι πάρα πολύ πορώδη, ξεπλένεται πολύ πιο εύκολα, αλλά γίνεται και πιο έντονη η απόχρωση της τρίχας, του χρώματος. Δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα των 3-4 εβδομάδων εκεί μέσα. Βέβαια, αν έχεις έντονο χρώμα στο μαλλί, δεν θα κάνεις και αμάνα έντονο μακιγιάζ στο πρόσωπο, αλλά να είναι πάντα στα δεδομένα που υπάρχουν στο κεφάλι και στο πρόσωπο μαζί. Να έχεις ένα τέλειο σύνολο. Επειδή έχει το μαύρο το μαλλί, της εταιρείας Moroccan Oil, τη φέρνει μια απίστευτη γελάδα. Βέβαια, πάντα είναι το πιο βασικό. Το τέλειο αποτέλεσμα σε χτένισμα και κούρεμα αποτελεί όμως μια αρχική βάση που πρέπει να έχουμε τα τέλεια προϊόντα. Τέλεια και επαγγελματικά, επιμένω. Στην Κατερίνα μεταχειριστήκαμε τη σειρά της Moroccan Oil που θα το δούμε εδώ δίπλα. Ξεκινήσαμε με το λούσιμο της Moroccan Oil, το Volume, το Shampoo, που αυτό αποδίδει μετά στο τέλος όταν γίνεται το στέγνωμα ένα πάρα πολύ ωραίο όγκο. Λία επιφάνεια, γυαλιστερή επιφάνεια. Και πάντα όλη η σειρά της Moroccan Oil, επειδή δεν περιέχει παραμπέν, ούτε θεϊκά άλατα, είναι καθαρά, να πω, φυτική σειρά που μπορούν να τα μεταχειριστούν και παιδιά. Και έχουν και ημερομηνία λήξης, από εκεί να φανταστείς το πόσο καλή είναι αυτή η σειρά και πόσο επαγγελματική. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Volume του Shampoo. Μεταχειριστήκαμε και μετά τη μελατική επίσης της Volume, για να μην βαραίνει, να μην βάλουμε άλλα προϊόντα. Και λίγο τη μάσκα, επί 5 λεπτά την αφήσαμε, για να φέρουμε πάλι ενυδάτωση στην τρίχα επιπλέον. Όλα αυτά της Moroccan Oil. Πριν ξεκινήσαμε να στεγνώσουμε, μεταχειριστήκαμε το Moroccan Oil λαδάκι, που φέρνει απίστευτη λάμψη και ενυδάτωση στην τρίχα, ευκολύνει να κατεβάσεις τα μαλλιά σου πάρα πολύ εύκολα και σε ευκολύνει να τελειώσεις πάρα πολύ γρήγορα το πιστολάκι σου. Έχει τέτοια ιδιαιτερότητα που σε κάνει το πιστολάκι να τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος ψησίματος της τρίχας τελειώνει στο πιτς φυτίλι. Και φυσικά τη Moroccan Oil δεν έχει μόνο αυτά, υπάρχει όλη η συγκεκριμένη σειρά που θα τη βρείτε εξ ολοκλήρου εδώ στο κομμωτήριό μας.
και σε κάθε πρόβλημα μπορούμε να προτείνουμε το κάθε αντίστοιχο προϊόν. Είναι κιόλας αναμονή η Κατερίνα. Η Κατερίνα αποτελεί ένα μέρος της ομάδας μας στο κομμωτήριο. Και σήμερα είναι η σειρά της να χτενιστεί. Στην Κατερίνα θα ξεκινήσουμε με δύο πλαϊνές γαλλικές πλεξίδες που μας κάνει να έχουμε πολύ τεντωμένες άκρες, σε φάση όμως λίγο ψηλό ροκ. Και εδώ θα κάνουμε στην Κατερίνα και ανάποδες, να είναι ακόμα πιο έντονες και όμορφες. Λοιπόν, είναι κάτι, πιστεύω, πολύ εντυπωσιακό και κάτι που της ταιριάζει απόλυτα. Έχουμε δουλέψει βέβαια με δύο τρέσες, αν και η Κατερίνα έχει ήδη πάρα πολλά μαλλιά, αλλά γι' αυτό το χτένισμα όσο πιο πολύ μαλλί, τόσο πιο εντυπωσιακό γίνεται. Βέβαια, εδώ τώρα θα βάλουμε ακόμα ένα σπρέι που θα τη φέρει έξτρα λάμψη για να εμφανούν ακόμα πιο πολύ τα μοβ, τα φλασάκια μας που λέγαμε πριν. Της Κατερίνας το χτένισμα έχει τρία επίπεδα, που γι' αυτό και φαίνεται και όλο το μήκος που υπάρχει μετά στις τρέσεις και στο φυσικό της το μαλλί. Είναι χτένισμα ανοιξιάτικο, είναι χτένισμα νεανικό. Βέβαια, μπορείς να το φορέσεις και σε κάποιον αραβόνα και σε κάποιον γάμο. Δηλαδή, ανάλογα με το ντύσιμο το υπόλοιπο, συνδυάζεις μετά και το τελικό το look. Αλλά σαν χτένισμα, φοριέται δηλαδή και σε καθημερινή βάση. Βέβαια, όχι με τόσο πολύ όγκο, αλλά λίγο πιο καθημερινό. Μας βρείτε την Νικηφόρου Φωκά 8 στις Σέρες. Είναι το στενάκι απέναντι από τα Χόντος και το ταχυδρομείο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας βρείτε στο τηλέφωνο 2310-55-260. Και είμαστε και στο Facebook. Μπορείτε να δείτε δουλειές μας και αποτελέσματα από διάφορους πελάτες και πελάτησες και να πάρετε μια γεύση και μια ιδέα το τι θα κάνετε το επόμενο κούρεμα χτένισμά σας. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και άλλη φορά για το περίφημο αλαγκαρσόν κούρεμα που μόνο μια τολμηρή γυναίκα θα αποφάσισε να υιοθετήσει. Μεγάλες πρωταγωνίστριες του Hollywood και pop star που τα υιοθέτησαν έχουν μείνει στην ιστορία με αυτή τους την επιλογή και ο λόγος φαίνεται παρακάτω. Διάσημες γυναίκες που τόλμησαν να κόψουν τα μαλλιά τους κοντά, είτε από προσωπική επιλογή, είτε για τις ανάγκες κάποιου ρόλου, είναι πολλές και έχουν μείνει στην ιστορία για αυτή τους την επιλογή. Υιοθέτησαν το λεγόμενο και pixie cut με επιτυχία κάποια στιγμή στην καριέρα τους και καμία τους δεν το μετάνιωσε. Μία Φάρο, Ριάννα, Σίρλεϊ Μακλάιν, Κέιτ Μος, Τίλντα Σουίντον, Άντρε Χέμπορν και Ζεν Σέμπεργκ είναι μερικές από αυτές. Θυσίασαν τη μακριά κόμη τους, σύμβολο θηλυκότητας και γυναικείας ομορφιάς, ρισκάροντας με την επιλογή τους. Ωστόσο, όπως μπορείς να φανταστείς, η επιλογή αυτή τις δικαίωσε. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι αφιερωμένο σε σένα που υποστηρίζεις αυτό το style. Inside I'm slowly
Κάθε γυναίκα επιθυμεί να νιώθει άνετα με τον εαυτό της και φυσικά με την εμφάνισή της. Σε αυτό άλλωστε συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και η ηλικία της. Το ζήτημα όμως είναι τι γίνεται όταν η ηλικία του δέρματός μας δεν συμβαδίζει με τη γενετική μας ηλικία. Η γλυκιά Μαρία Μπαδέκα μας δίνει την απάντηση μέσα σε μια εξαιρετική μέθοδο. Λένε πως η κατάσταση του δέρματός μας δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με την ηλικία μας. Υπάρχουν γυναίκες 30 ετών με δέρμα που θα τέριαζε πολύ καλά σε μια γυναίκα 50 ετών, ενώ επίσης γυναίκες 40 ετών που το δέρμα τους ταιριάζει σε γυναίκες 20 και το αντίθετο. Αυτό εξαρτάται από πολλές αιτίες και παράγοντες όπως την κληρονομικότητα, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και τη φροντίδα την οποία κάθε γυναίκα παρέχει στο δέρμα της. Η Μαρία Μπαδέκα, αισθητικός και make-up artist του Κέντρου Αισθητικής Μπαδέκα, απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνοντας λύσεις που ίσως να ψάχνατε. Πάμε να την ακούσουμε. Για σήμερα το ερώτημα είναι αν συμβαδίζει η ηλικία του δέρματος με τη γενετική μας ηλικία και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ξέρουμε ότι το δέρμα μας είναι ένας κυταρικός ιστός και είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητος στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Όταν ένα δέρμα, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όταν ένα δέρμα εκτίθεται στον ήλιο, την ηλιακή ακτινοβολία, το κρύο, τον αέρα, αρχίζει σιγά σιγά να γερνάει, άρα να οξυδώνεται. Οπότε μιλάμε για μια εξωγενή οξύδωση, άρα περιβαλλοντική οξύδωση, και ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια ενδογενή οξύδωση, μια γονιδιακή οξύδωση, η οποία πάντα συντελείται και είναι ορμονικά προκαθορισμένη και εξαρτώμενη. Από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ηλικία των 22-23 ετών, τα κύτταρα αναπτύσσονται. Από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνουμε, σιγά σιγά η ικανότητα των κυττάρων να παράγουν τα υλικά που χρειάζονται για να επιβιώσουν αρχίζουν να μειώνονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί η υποδοχή των κυττάρων δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν όπως πριν και σιγά σιγά χάνουν την ενέργειά τους. Τα όσα αναφέραμε, σύν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, σύν τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στις διάφορες ηλικίες, την πιθανή ή όχι περιποίηση που δέχεται το δέρμα, μας κάνουν να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές η ηλικία δερματός μας δεν συμβαδίζει με την γενετική μας ηλικία. Και εδώ έρχεται η αισθητική επιστήμη σαν σύμμαχος, σαν βοηθός, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις ανάγκες μας, να ταυτοποιήσουμε την ηλικία του δέρματός μας και να διορθώσουμε τυχόν προβλήματα και ανάλογα με τις ανάγκες να βρούμε την κατάλληλη για μας θεραπεία. Έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλές θεραπείες, από τις πιο απλές όπως οξέα φρούτων, χημικά, φυτικά peeling, δερμοποξέσεις. Μπορούμε να συνδυάσουμε θεραπείες, μεσοθεραπείες σε όλες τις μορφές που μπορούμε να συναντήσουμε, μέχρι τις πιο σύνθετες, μεσοθεραπεία με πλάσμα αίματος, την πολυσυζητημένη πλάσμα lift θεραπεία, ραδιοσυχνότητες, έχει άπειρες θεραπείες, αρκεί να βρούμε την κατάλληλη για μας και τις ανάγκες μας. Δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε για να ανακαλύψουμε μαζί τις ανάγκες του δέρματός σας και να βρούμε την κατάλληλη θεραπεία και λύση για εσάς. Σε όλο αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η μηχανική διάγνωση δέρματος. Και αυτό το λέω γιατί όχι επειδή ένας έμπειρος αισθητικός, σαφώς και ένας έμπειρος αισθητικός μπορεί να κάνει μια πλήρη και πολύ και σε βάθος διάγνωση δέρματος. Σε καμία περίπτωση ένα μηχάνημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα έμπειρο μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν βλέπει ο πελάτης το πριν και το μετά από κάθε θεραπεία, έτσι ώστε βάζοντας δίπλα-δίπλα τις θεραπείες, καταλαβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφορά του, η οποία βέβαια είναι εμφανής μετά το τέλος της θεραπείας, και σε ποσοστιαίες μονάδες και στη φωτογραφία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με το skin scanner, το οποίο διαθέτουμε στο Κέντρο Αισθητικής Μπαδέκα. Στο θέμα που ακολουθεί, βλέπουμε προτάσεις make-up για ένα πρόσωπο που θα ακτινοβολεί. Όλα αυτά φυσικά από την εβδομάδα υψηλής οπτικής στο Παρίσι για τη σεζόν ανοίξει καλοκαίρι 2017.
φόκου στην αγνότητα της φυσικής ομορφιάς κάνανε τρεις σπουδαίοι οίκοι της Haute Couture Summer 2017 συλλογές τους. Ο λόγος για τον Christian Dior Armani Privé Couture της Giambattista Vallée. Τα πυκνά και χτενισμένα φρύδια προς τα πάνω, η ενυδατωμένη επιδερμίδα, τα λαμπερά από lip gloss χείλη είχαν την τιμητική τους. Από την άλλη, παρατηρήσαμε ότι προτείνονται νέες τεχνικές για την εφαρμογή της σκιάς αλλά και του κραγιόν. Οι αυστηρές γωνίες στο μάτι, τα τελειοποιημένα από μολύβι χείλη και το contouring αποτελεί πλέον παρελθόν. Αναλύοντας ξεχωριστά κάθε οίκο και ξεκινώντας από τον Armani Privé Couture, διαπιστώνουμε ότι όταν βάφουμε τα μάτια μας, ξεχνάμε τις αυστηρές γραμμές, τις τονισμένες ρίζες των βλεφάρων και τα αυστηρά eyeliners. Η σκιά πλέον δεν έχει όρια και οι αποχρώσεις της είναι ανοιχτές, τονίζοντας έτσι την αγνή θηλυκότητα που κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα. Αλλαγή στη τεχνική εφαρμογής βλέπουμε και στο ρουζ. Ξεχάστε την εφαρμογή μόνο στα μήλα και γίνετε πιο γενναιόδορες με το συγκεκριμένο προϊόν. Ξεκινήστε από τα μήλα και απλώστε το με απαλές κινήσεις μέχρι το μέτωπο. Σαφώς το contouring και τα αυστηρά κοψίματα αποτελούν παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το strobing, καθώς όλα τα πρόσωπα των μοντέλων είναι λαμπερά. Κάτι όμως που μπορεί να έχει επιτευχθεί και από την ενυδάτωση. Συνεχίζουμε με τον οίκο Christian Dior και εκεί βλέπουμε τα τονισμένα και χτενισμένα προς τα πάνω φρύδια να είναι το μόνο χαρακτηριστικό πρωταγωνιστή. Από την άλλη, η γυναικεία φιγούρα είναι ρομαντική και μοιάζει σχεδόν ονειρημένη. Η φυσική ομορφιά αναγεννάται και το focus γίνεται στην ενυδάτωση και στο ελαφρώς τονισμένο φυσικό χαρακτηριστικό. Τέλος, στον οίκο Giambattista Vallée συναντήσαμε σούπερ ενυδατωμένα χείλη και ελαφρώς τονισμένα με διάφανο lip gloss. Το γεγονός ότι τα μοντέλα είχαν τραβηγμένα προς τα πίσω τα μαλλιά τους σημαίνει ότι όλο το focus έγινε στο πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά του δεν είχε ίχνος μακιγιάς. Αντιθέτως, τα φώτα διακρίναμε τη λάμψη των προσώπων, η οποία στηρίζεται 100% στην ενυδάτωση. Άρα το μήνυμα ηλίθι, καθώς ήταν ξεκάθαρο, ξεχνάμε έντονα και περίεργα μακιγιάς και επικεντρωνόμαστε στην περιποίηση της επιδερμίδας μας. Εκεί κρύβεται η ομορφιά κάθε γυναίκας άλλωστε. Κάπου εδώ σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από εμένα και ως τελεστές της εκπομπής Γουθρώπου Αποστολία, σας στέλνω τη δική μας ενέργεια. Έως το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, ό,τι αν κάνεις, κάντε με αγάπη. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.